Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη, διδάκτορ και εκείνο στο ΤΕΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Όπως το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, κύριε Θεοπέμπτο, ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα ήθελε ο καθένας μας, ειδικά στις μέρες μας, να εφαρμόσει και να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση του σπιτιού το όσο αφορά την εξοικονόμηση της ενέργειας και σπατάλη της ενέργειας, επειδή πάνε μαζί αυτά τα δύο. Σας ακούμε. Να πούμε ότι με βάση την Κυπριακή νομοθεσία, οποιοδήποτε καινούριο κτίριο χτίζεται, οποτεδήποτε έχουμε μια μεγάλη έκταση ανακαίνιση και όποτε ετοιμάζεται η υπογραφή συμβολέου ενοικίασης ενός κτιρίου, θα πρέπει να υπάρχει εκδομένων ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Mm-hmm. Αυτή την εποχή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα, γιατί με την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας σημαίνει ότι δημιουργούνται και θέσεις εργασίας στον κόσμο. Ναι. Ξέρω τα προβλήματα που έχει ο τομέας των ακινήτων και νομίζω ότι το να κοιτάξουμε σοβαρά το θέμα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων είναι το κομμάτι το οποίο θα δημιουργήσει, όπως έχει κάνει και σε άλλες χώρες που είναι δοκιμασμένο το σύστημα, πάρα πολλές δουλειές σε επιστήμονες και ίσως να είναι και ένας τρόπος ο μοναδικός που έχει μείνει να αναζωογονήσουμε τη βιομηχανία των κατασκευών. Mm-hmm. Γι' αυτό το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο έχουμε να κοιτάξουμε σε αυτόν το κομμάτι που ονομάζεται ενέργεια και κτίρια. Λοιπόν, όσο αφορά αυτά τα καινούργιες προδιαγραφές, κύριε Χαραλαμπίδη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι για τα σπίτια τα οποία θα χτιστούν από εδώ και πέρα. Ναι, είναι ειδικά για τα καινούργια κτίρια. Υπάρχουν δύο χρονικά περιθώρια. Μέχρι το 2018 όλα τα κυβερνητικά κτίρια πρέπει να έχουν τα πρότυπα του σχεδόν μηδέν ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων. Mm-hmm. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Είναι ότι τα σπίτια πρέπει να είναι τόσο καλά μονωμένα και τόσο καλά τα υλικά και τα συστήματα κλιματισμού, θέρμασης, ούτως ώστε να καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Και αυτή την ελάχιστη ενέργεια να παράγεται από τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα είναι στο κτίριο ή δίπλα από το κτίριο. Εάν δεν καλύψουν αυτές τις προδιαγραφές μέχρι την ημερομηνία που μας λέτε εσείς, τι θα γίνει? Θα υπάρξουν κυρώσεις και ποιος θα τις πληρώνει? Εμείς. Παίρνει περίπου 2 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακαλύψει ότι δεν έχουμε εφαρμόσει μια νομοθεσία και μετά μας παίρνει δικαστήριο. Το έχουμε δει και με τη Λίμνη στο Παραλίμνη, το έχουμε δει τώρα, είμαστε στα δικαστήρια για τα απόβλητα. Τα πληρώνουμε κυρώσεις, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κόσμος εύλογα αναρωτιέται όμως, αυτά όσο αφορά τα καινούργια, τα υφιστάμενα, τι γίνεται με τα υφιστάμενα? Με τα υφιστάμενα η νομοθεσία προβλέπει μόνο για αυτά που θα ανακαινιστούσουν σε μεγάλο βαθμό ή αυτά που είναι προς πώληση ή προς ενοικίαση. Αλλά η εισήγησή μας προς τον κόσμο είναι να μην περιμένει «Α, δεν χρειάζεται να τον οικιάσω, δεν το θέλω, δεν το ζητώ». Mm-hmm. Είναι προς όφελο του κοινού να ζητήσει από κάποιον εμπειρογνώμονα. Δεν είναι ακριβό να του βγάλουμε ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το κτίριο, για να δει που βρίσκεται. Επειδή η εξοικονόμηση, mm-hmm. Το οικονομικό όφελος της εξοικονόμησης που θα του αποφέρει είναι μεγάλο. Οπότε δεν του συμφέρει να μην έχει το πιστοποιητικό. Δεν είναι απλώς «Α, ακόμα μία νομοθεσία, ακόμα ένα βάρος». Πρέπει να το ζητήσει ο ίδιος. Μάλιστα. Κύριε Θεοπέμπτο, τι είναι σημαντικό από αυτό το φυλάδιο εδώ, τι πληροφορίες παίρνει ο πολίτης? Έχουμε τι σημαίνει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τι σημαίνει αυτό στη πράξη, τι είδος συστάσεις γίνονται και ποια η σημασία τους. Αλλά ποια είναι η ουσία δηλαδή να καταλάβει ο πολίτης και ο καταναλωτής από αυτό το φυλάδιο και από την εφαρμογή του πιστοποιητικού? Εντάξει, το φυλάδιο αυτό το εκδίδει και είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει μέσα πολλές πληροφορίες. Το εκδίδει η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η οποία υπηρεσία έχει πάρα πολύ καλά πληροφοριακό υλικό. Mm-hmm. Όμως για το πλατήν κοινών έχει σημασία το τι θα έχει υπόψη του την ώρα που πάει να συνεργαστεί με κάποιον. Για παράδειγμα, ο νόμος λέει, γιατί είναι νομική υποχρέωση αυτό, δεν είναι εθελοντικό, mm-hmm. ότι όταν πας να κάνεις μια ενοικίαση, πρέπει ο ιδιοκτήτης να σου παρουσιάσει το πιστοποιητικό. Κατά κρύβεια, σε ορισμένα κτίρια υπάρχει μέσα στη νομοθεσία πρόνοια, ούτως ώστε αυτό να αναρτάται στην είσοδο του κτιρίου. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα, να βλέπεις. Και ένα από τα προγράμματα τα οποία έχει κάνει πολύ εντυπωσιακή δουλειά ο κ. Χαραλαμπίδης είναι
Το γεγονός ότι έχουν χαρτογραφήσει, έχει ξεκινήσει μια χαρτογράφηση ναι. αυτών των κτηρίων, νομίζω μπορεί να μας εξηγήσει περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα, για να βοηθείτε ο κόσμος να γνωρίζει, γιατί η πληροφόρηση είναι μεγάλη δύναμη στον καταναλωτή. Ακριβώς. Βασικά, ναι, ένα από τα προβλήματα που βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι υπάρχει αρκετή πληροφορία για τα ενεργειακά κτίρια, αλλά είναι χαμένη σε κάποιο κομπιούτερ, κάποιο λειτουργού και ο κόσμος δεν ξέρει γι' αυτά, δεν μπορεί αυτό να τα βρει. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε αυτό που ξεκινήσαμε από το ΕΠΑΚ, το Enermap, είναι ένας χάρτης που θα μπουν όλα τα ενεργειακά κτίρια της Ευρώπης σε αυτόν τον χάρτη. Και με συνεργάτες από την Ολλανδία κάναμε έναν phone application, οπότε μπορείς με το να κρατάς το κινητό σου και να βλέπεις γύρω-γύρω τα κτίρια, μπορεί να σου βγει η πληροφορία της ενεργειακής κατανάλωσής του. Και ξέρεις εσύ ποια είναι η κατανάλωση αυτού του κτιρίου, το βλέπεις με το κινητό σου και σου δώσει όλες τις πληροφορίες. Και τι ξεκινήσαμε στην Αγγλία, που είναι λίγο πιο προχωρημένη όσον αφορά την πιστοποίηση των κτιρίων. Μα λίγο, κύριε Χαραλαμπίδη, νομίζω ότι για να το κάνουμε αυτό, εμείς στο μέλλον να γυρίζουμε με το κινητό και να παίρνουμε ενημέρωση για τα κτίρια γύρω μας, είναι πολύ πιο εξελιγμένο. Στην Αγγλία υπάρχουν περίπου 5-6 εκατομμύρια κτίρια που έχουν πιστοποιητικό. Στην Κύπρο νομίζω είναι μερικές χιλιάδες. Υπάρχουν όμως τέτοια κτίρια. Θα μας δώσετε και παραδείγματα σε λίγο. Πάμε όμως να ακούσουμε τι ερωτήσεις έχουν για εσάς οι φίλοι τηλεθεατές. Κύριε Ανδρέα, εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Γαβριέλα. Καλημέρα στον κύριο Χαράλαμπο. Σας ακούμε. Από Φιλανδία μιλώ. Από Φιλανδία, ναι. Ναι. Κοίταξετε, τρία θέματα. Ναι. Το πρώτο είναι η ανακύκλωση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας. Ναι. Το δεύτερο, τα απόβλητα μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια για την κατανάλωση στην Κύπρο. Και το τρίτο, τα φορτοβολταϊκά ή γεωθερμικά συστήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη θέρμανση των σπιτιών. Το οποίο δημιουργά θέση εργασίας. Ο κύριος Χαράλαμπος λυπούμε που δεν είναι πλέον επίτροπος περιβάλλοντος. Λοιπόν. Διότι θα έκαμε πολύ αρκετή καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Εμείς το έχουμε και σαν σύμβουλο εδώ στην εκπομπή μας, γι' αυτό η δουλειά του συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Μαρίνα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Γαβριέλα μου αυτή τη φορά. Α, αυτή τη φορά το βρήκατε. Γαβριέλα μου, θέλω να μου διευκρινίσουν οι κύριοι το σαν εγώ τώρα που νοικιάζω σπίτι, διαμέρισμα. Ναι. Τι πρέπει για τον... Να ζητήσω από τον αυτό που μου νοικιάζει το σπίτι έγγραφο για ότι είναι. Τι, δεν το κατάλαβα αυτό. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρίνα μου. Την ώρα που πάει να κάνεις το συμβόλαιο, την πράξη του συμβολέου, πρέπει να βγαίνει πρέπει να υπάρχει το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό. Αυτό σιγά σιγά σημαίνει ότι όλοι όσοι νοικιάζουν τα κτίρια τους, σιγά σιγά θα αναγκαστούν να το κάνουν. Αν είναι να εξηγήσουμε λίγο τι είναι τα πιστοποιητικά. Ναι, τι θα αποδείξει αυτό το πιστοποιητικό, ότι το σπίτι. Τα πιστοποιητικά λένε βασικά είναι μια κατηγορία, όπως είναι αυτά τα πιστοποιητικά που βλέπουμε πάνω στα ψυγεία, που είναι μια κλίμακα από πράσινο έως κόκκινο, από Α έως G, το οποίο μας δείχνει ότι αν είναι ένα πράσινο το κτίριο, σημαίνει ότι καταναλώνει λίγη ενέργεια για θέρμανση, ψήξη, ηλεκτρισμό. Εάν είναι κόκκινο, καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια. Οπότε το πιστοποιητικό απλώς σου λέει πού βρίσκεται το κτίριο σε αυτήν την κλίμακα. Οπότε αν εσύ ξέρεις ότι το κτίριο σου είναι κόκκινο, μπορείς να πάρεις μέτρα και ο εμπειρογνώμονας θα σου διηγηθεί μέτρα πώς να πάεις από κόκκινο σε πράσινο. Σαν παράδειγμα, εγώ μένω σε έναν τριών ύπνο δωματίο διαμέρισμα με τη γυναίκα μου και την κόρη μου και το χειμώνα τώρα τη διμηνία πληρώσαμε 100 ευρώ θέρμανση ηλεκτρισμό μόνο. Ενώ άλλοι πληρώνουν 2.000 και. Αυτά τα πιστοποιητικά θα σε βοηθήσουν πώς να μειώσεις το ηλεκτρικό σου ρεύμα, την κατανάλωση στο πετρέλαιο και ούτω καθεξής. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πιστοποιητικό, όχι μόνο για την τσέπη μας, γενικά για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύριε Θεοπέμπτο. Ακριβώς, διότι αυτό σου δίνει, σου λέει πώς είναι το κτίριο, πώς είναι, ναι. Και επειδή ο άνθρωπος είναι εκεί, θα σου πει και τι. Εντάξει, δεν θα σου κάνει ολόκληρη μελέτη, αλλά θα σε συμβουλεύσει με την ευκαιρία τι πρέπει να κάνεις για να μειωθεί η ανάγκη σε ενέργεια, είτε πετρέλαιο, είτε σε ηλεκτρισμό. Το ίδιο ισχύει όταν τα πάμε να αγοράσουμε βέβαια, ναι. ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι. Επειδή
Αυτό είναι αποδεδειγμένο και θα μας πάρουν τώρα, είμαι σίγουρη, οι άνθρωποι που έχουν αγοράσει καινούργιες κατασκευές και έχουν ανακαλύψει ότι φυσάει, αφού αν βάλουν κάτι εκεί μπροστά από την πόρτα, φυσάει και μπαίνει αέρας από τα παράθυρα, από τις πόρτες, ανακαλύπτουν συνεχώς διαρροές ενέργειας από το σπίτι τους. Ενώ με, όταν μου χλιάζουν οι τείχοι, αυτό σημαίνει ότι πάλι κάποιο πρόβλημα ενεργειακό υπάρχει μέσα στο σπίτι και πρώτα-πρώτα χρειάζονται πολλά χρήματα για να τα διορθώσουν και δεύτερο, μέχρι να το διορθώσουν, η εισρωή της ενέργειας και η σπατάλη χρημάτων και ενέργειας θα είναι τεράστια. Να πούμε ότι για όσους σκέφτονται να αγοράσουν διαμερίσματα, ναι, ότι αν σκεφτούμε μια τυπική κυπριακή πολυκατοικία, είναι στέκει πάνω σε κολόνες. Μου άρεσε το τυπική κυπριακή πολυκατοικία. Είναι, στέκουν πάντα πάνω σε κολόνες, ναι, γιατί είναι κάτω το στάθμευση των αυτοκινήτων. Και έτσι ο πρώτος οροφός από κάτω είναι κενό, δηλαδή είναι ο χώρος στάθμευσης. Και είναι απροστάτευτος. Μάλιστα. Το πάτωμα του είναι απροστάτευτο. Στον τελευταίο οροφό η οροφή είναι απροστάτευτη γιατί δεν έχεις κανέναν από πάνω σου. Ναι. Το πρώτο και το τελευταίο έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας από όλα τα υπόλοιπα. Μιλούμε ακριβώς τα ίδια διαμερίσματα. Απλώς το πρώτο που έχει από κάτω από το πάτωμα του και το τελευταίο που η οροφή είναι εκτεθειμένη, είναι αυτά τα δύο τα οποία θα έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Mm-hmm. Και μιλούμε κάποτε για μεγάλα ποσοστά, ίσως 20, μπορεί και περισσότερα, περισσότερα ενέργεια. Επομένως, όταν θα αγοράσει κάποιος διαμέρισμα, είναι λογικό, νομίζω, να καταλάβει ότι ένα διαμέρισμα που έχει και από κάτω του και από πάνω του άλλα διαμερίσματα, θα έχει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Φυσικά, όλα εξαρτούνται και από την κατασκευή της πολυκατοικίας, γιατί αυτά είναι οι γενικότητες που λέω. Αν έχει καλή κατασκευή η πολυκατοικία και είχε λάβει τις σωστές πρόνοιες ο κατασκευαστής, τότε δεν θα έχουμε τόση διαφορά, θα υπάρχει. Και αν είναι τυχερός και από πάνω του έχει κακή εγκατάσταση θέρμανσης πατώματος, τότε μπορεί και να ζεσταίνεσαι και εσύ δωρεάν. Λοιπόν, απλώς να συμπληρώσω κάτι. Δεν είναι μόνο για τα κτίρια που είναι προς ενοικίαση, προς πώληση. Πρέπει η ιδέα της ενεργειακής κατηγοριοποίησης και το να αποφασίζουμε βάσει της ενεργειακής απόδοσης να μπει και σε άλλες πτυχές της ζωής μας. Παράδειγμα, ας πούμε μια εταιρεία η οποία έχει 5 καταστήματα. Μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 40% από το ηλεκτρικό της ρεύμα εάν πάρει κάποια μέτρα βάση της ενεργειακής αποδοχής του κτίριου. Το οποίο σημαίνει εξοικονόμηση στην εταιρεία, καλύτερους μισθούς, δεν θα πωλήσει κόσμο. Άρα και οι υπάλληλοι να ζητήσουν από τους εργοδότες τους να πάρουν μέτρα εξοικονόμησης στις εταιρείες τους. Αυτά τα μέτρα όμως θα στοιχήσουν, κύριε Χαραλαμπίδη? Μερικά μέτρα ναι, μερικά όχι. Μερικά μέτρα είναι εντελώς αλλαγή στην συμπεριφορά. Δηλαδή το να μην έχεις το καλοκαίρι τη θέρμανση στους 17 και να το έχεις στους 21 το air condition. Ναι. Αλλά όπως είναι να βάλεις μόνωση στην οροφή, δεν είναι μεγάλο κόστος. Τώρα να βάλεις διπλά παράθυρα, γεωθερμία ή οτιδήποτε, σιγά σιγά αυξάνεται και το κόστος. Πέστε μας ένα κτίριο στη Λευκωσία, ας πούμε, ποιο έχει τέτοιο πιστοποιητικό ενεργειακό. Στη Λευκωσία δεν ξέρω. Στη Λεμεσόν όμως, ναι, μέσα από το μάθημα του μάστερ του τμήματος μου στο ΤΕΠΑΚ, κάναμε, όχι εγώ, μία συνάδελφος έκανε την ενεργειακή κατηγοριοποίηση των κτηρίων του ΤΕΠΑΚ και είναι όλα προς το κόκκινο. Και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τι έχει σημαίνει προς το κόκκινο. Δεν είναι καθόλου καλά. Ναι. Και το ίδιο έχει ένα πρόγραμμα αυτή συνάδελφος ευρωπαϊκών, το Tinergy, που έκαναν όλα τα αρκετά σχολεία της Λεμεσού. Και πάλι είναι όλα κατηγορία F και G, είναι όλα κόκκινα. Δηλαδή σπατάλη ενέργειας και ενεργειακή λειτουργικότητα καμία. Ένα κτίριο όμως το οποίο έχει αυτό το πιστοποιητικό. Θεωρητικά, όταν τα καινούργια κτίρια που είχαν πάρει. Μα τα θεωρητικά δεν μας βοηθάει. Επειδή έχουν γίνει μετρήσεις μετά από την λειτουργία των κτιρίων, αν όντως έχουν αυτή την απόδοση. Εδώ είναι η αδυναμία της νομοθεσίας. Όταν κάνεις την αίτηση σου για να πάρεις πολεοδομική άδεια να χτίσεις, είσαι υπόχρεος να αποδείξεις ότι το κτίριο το οποίο θα κατασκευάσεις είναι της σωστής ενεργειακής κλάσης. Και εκδίδουμε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης μόνο με την πρόθεση να χτίσεις. Δεν έχουμε ελέγχους. Και εγώ πάντα έλεγα ότι σωστόν πρέπει να υποβάλεις τα στοιχεία. Αυτό είναι σωστό. Αλλά πρέπει να έχουμε έναν αυστηρό πρόστιμο
Και θα πρέπει, έχουμε δυστυχώς πολλούς άνεργους επιστήμονες, να κάθε φορά που υποβάλλει κάποιος μία αίτηση για να κατασκευάσει ένα κτίριο, μικρόν ή μεγάλων, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου, να πληρώνει τα έξοδα επιθεώρησης. Και να στέλνουμε έναν ειδικά εκπαιδευμένο άνεργο να παρακολουθεί το κτίριο και να μας πιστοποιήσει ότι αυτό το κτίριο είναι σωστό ή όχι. Και αυτό έχει πολλά επακόλουθα. Πέραν από το ότι δημιουργούνται πολλές δουλειές, εγώ λέω και το εξής. Πηγαίνω σε μια καινούργια πολυκατοικία. Πληρώνω για να αγοράσω ένα διαμέρισμα, το οποίο θεωρητικά είναι μια στη σωστή ενεργειακή κλάση. Νομίζω είναι β' η νομοθεσία που επιβάλλει. Έχω δικαιώματα σαν καταναλωτής. Δεν γίνεται να με ξεγελάσουν ότι το διαμέρισμα μου, το οποίο έχω αγοράσει, είναι τη σωστή ενεργειακή κλάση που προβλέπει η νομοθεσία και στο τέλος, επειδή δεν είχαμε επιθεώρηση, δεν παρακολουθούσαμε την κατασκευή του κτηρίου, γιατί δεν είναι εύκολο μετά να ξεκινήσει να τα βρει αυτά. Να καταλήξω να έχω ένα διαμέρισμα το οποίο μου στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά να το λειτουργώ. Επομένως, αυτά τα πράγματα όταν τα κοιτάξει κάποιος έχουν πλεονεκτήματα για το καταναλωτικό κοινό, πλεονεκτήματα για το περιβάλλον και δίνουν και δουλειές. Και αν επεκταθούμε στα σχολεία δε, να σας πω ότι εκεί έχουμε τεράστια προβλήματα. Τεράστια προβλήματα. Τα κυβερνητικά κτίρια ακόμη πιο μεγάλα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε αυτήν τις μέρες κρίσης. Κύριε Θεοπέμπτο, από τα λεγόμενά σας και του κυρίου Χαραλαμπίδη, πάω προς το συμπέρασμα ότι το πρόστιμα δεν το κλειδώνουμε. Θα μας κάνουν επιθεώρηση, να επαναλαμβάνω. Εάν στην επιθεώρηση φανεί ότι έχουμε πρόβλημα, και δεν είναι εύκολο να... Αφού μας λέτε ότι τα σχολεία μας, τα κυβερνητικά μας κτίρια, πότε θα προλάβουμε μέχρι το 2018 να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Να πάμε ξανά στις τηλεφωνικές μας γραμμές και θα έρθω κοντά σας, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλή σας μέρα. Κυρία Μαρία, εσείς μιλάτε, σας ακούμε. Καλημέρα σας, κυρία Γαβριέλα. Καλημέρα. Χαιρετώ και σας, κύριε Θεοπέμπτου και κύριε Χαραλαμπίδη. Καταρχάς να πω, κύριε Θεοπέμπτου, μας ερίψατε. Δεν ξέρω, η παρουσία σας μας ήταν πάντα απαραίτητη, διότι ακούαμε τις συμβουλές σας και πρέπει να συνεχίσετε και σε άλλα κανάλια. Εμείς πάντως το φέρνουμε πολύ σημαντικό. Εσείς, κυρία Γαβριέλα, είστε πιστοί σε αυτό και καλείτε τον κύριο Θεοπέμπτου. Δεν θέλουμε να το χάσουμε από το προσκήνιο. Δεν θα το χάσουμε. Σας ακούμε, κυρία Μαρία μου. Θα επικεντρωθώ στις κατοικίες. Ναι. Ένα λάθος θα έλεγα σε πολλές από αυτές είναι ότι χτίζονται με ενιαίους εσωτερικούς χώρους πολλών τετραγωνικών. Για τη θέρμανση των οποίων γίνεται μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Είναι επιπλέον και τα μεγάλα παράθυρα, τα οποία δεν νομίζω να ταιριάζουν με το ζεστό κλίμα της Κύπρου και το έχω ξαναπεί ότι τα μοντέρνα σπίτια δεν έχουν απ' έξω αυτές τις περσιάνες ή τα σάρτες όπως λέμε, γι' αυτό είναι πάλι απώλεια ενέργειας. Βέβαια. Και αυτά είναι τα αρχιτεκτονικά λάθη που οι σχεδιασμοί γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξουμε και νοοτροπία, να μην ζητούμε ό,τι νομίζουμε πως είναι ωραίο, αλλά ότι είναι σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική. Καταλήγοντας, θα έλεγα ότι πρέπει να γίνεται δια νόμου από καιρούς καιρών επιμόρφωση των αρχιτεκτών, διότι υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν έχουν υπόψη τους τις νέες απαιτήσεις των καιρών για την ενεργειακή πολιτική και να παίρνουν έναν πιστοποιητικό το οποίο να ζητά να δει ο πελάτης για να είναι βέβαιος ότι το κτίριο που θα αναλάβει ο αρχιτεκτόνας του θα είναι σύμφωνα με αυτήν την ενεργειακή πολιτική. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και καλή συνέχεια, κύριε Θεοπέμπτου. Ευχαριστούμε εμείς, κυρία Μαρία μου. Πολύ σωστά και σημαντικά τα πράγματα που έχει αναδείξει η κυρία Μαρία. Να πούμε ότι για την έκδοση του πιστοποιητικού, όλοι οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί περνούν από μια ειδική εκπαίδευση για να ετοιμάζουν αυτό το πιστοποιητικό. Όμως, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το γεγονός ότι έχουμε αναπαλύψει τη σκίαση από την εξωτερική σκίαση από τα παράθυρα και ότι πρέπει αυτή την εποχή να κοιτάξουμε πιο σοβαρά τα θέματα της ενέργειας, να υπενθυμίσω ότι η ενέργεια συνεχώς αυξάνεται. Το κόστος της, τα εισοδήματα μας μειώνονται συνεχώς και αυτά τα πράγματα θα είναι ένα από τα καυτά θέματα που θα συζητούμε όλοι μας όταν έρθει η ζέστη του καλοκαιριού και ο επόμενος χειμώνας που θα ξεκινήσει ο κόσμος να σκέφτεται τη θέρμανσή του. Επομένως πρέπει να είμαστε πάρα πολλά προσεκτικοί τι κάνουμε και επαναλαμβάνω υπάρχουν πολλά πράγματα για να κοιτάξει κάποιος στο σπίτι του. Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπίδη.
Απλώς αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο ίδιος ο κόσμος πρέπει να ενδιαφέρεται και ο ίδιος περισσότερο. Την επόμενη φορά που θα πάμε σε ένα κυβερνητικό κτίριο, σε μια τράπεζα, σε έναν ημικρατικό οργανισμό που πρέπει να έχουν αυτά τα πιστοποιητικά, που πρέπει να τα δείχνουν του κόσμου, να το ζητήσουμε. Πού είναι το πιστοποιητικό σου? Άμα το ρωτήσει μια, δύο, πέντε, δέκα φορές, θα αναγκαστεί στο τέλος και αυτός να πει: άμα μου το ζητά ο πελάτης, θα πρέπει να το κάνω. Και άμα πιάσει το πιστοποιητικό και δει την κατηγορία του, θα πει: α, μα μου συμφέρει να αναβαθμίσω και θα το κάνει. Εάν περιμένουμε από μόνοι μας ότι ως διαμαγεία η κυβέρνηση θα πει, ενώ έχει όλα αυτά τα προβλήματα, από μόνοι μου θα έρθω να κάνω κάτι αντί να περιμένω στο 2018, δεν θα το κάνει. Καλύτερα εμείς σαν κόσμος να το ζητήσουμε και να επιμένουμε. Και εσείς μετά την εκπομπή να πάτε αύριο διευθυντή του ΡΙΚ, ζητάτε πιστοποιητικό ενεργειακής απόθεσης όλων των κτηρίων του ΡΙΚ. Αν το ζητάτε όλοι κάθε μέρα, θα το κάνει. Μας βάζετε σε πειρασμό τώρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Αν έχουμε χρόνο, να σας πω μια ιστορία. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Όταν ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο πριν πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Πήγατε και ζητήσατε πιστοποιητικό. Εκτύπησε η πόρτα μου ένα μεσημέρι, απόγευμα, και ήταν ένας φοιτητής ενός πανεπιστημίου, ο οποίος είχε πάρει μια δουλειά μικρής διάρκειας για να μας ειδοποιήσει ότι το κτίριο μας δεν έχει θερμομόνωση στην οροφή. Και του λέω: καλά, εσύ πού ξέρεις αν το κτίριο στο οποίο μένω έχει θερμομόνωση στην οροφή? Και μου είπε ότι είχα βγάλει φωτογραφίες από ψηλά τις οροφές των κτηρίων ένα χειμώνα και φαίνονταν με τη φωτογραφία την infrared, φαίνεται ποια στέγη είναι θερμομονωμένη και ποια όχι. Ήβραν τη διεύθυνση και μας χτυπούσαν την πόρτα και μας λέει: δεν έχεις θερμομόνωση. Κάτι παρόμοιο το ίδιο μιλάμε κάνουμε τώρα. Για πότε? Μιλούμε για το 1980. Δεν θέλουμε να πούμε τίποτα τώρα, κύριε Θεοπέμπτο. Το ίδιο παρόμοιο πράγμα θα κάνουν τώρα στην Αμερική, στη Βοστόνη, που με αυτοκίνητο με infrared κάμερα γυρίζουν τους δρόμους, βλέπουν όλα τα σπίτια και μετά λένε: α, αυτό το σπίτι έχει μονά παράθυρα. Ειδοποιούν την εταιρεία να του βάλει διπλά παράθυρα. Και η Νέα Υόρκη έχει υποχρέωση όλες οι οροφές των κτηρίων να είναι άσπρες. Για να αντανακλούν τον ήλιο το καλοκαίρι, για να μην ζεσταίνονται τα κτίρια και να υποφέρει ο κόσμος. Έχει απλά μέτρα, τα οποία έχουν μεγάλη επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Και είναι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Δεν θα σταματούμε να τα συζητάμε, να ενημερώνουμε και να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Χαραλαμπίδη, ευπρόσδεκτος κι εσείς, για να μας δώσετε όσο περισσότερο μπορούμε για τους φίλους τηλεθεατές, καθώς τα τηλέφωνα χτυπούν συνεχώς. Ο κόσμος θέλει να μάθει και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ότι με αυτή την συζήτηση των 10 λεπτών έχουμε ήδη δημιουργήσει αυτό το κύμα και ο κόσμος ανταποκρίνεται. Εκείνη η ουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ, το οποίο έχει ετοιμάσει.